Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τα κολοαούζα, τους σπυροτόμους και για το πώς μπορούμε να κάνουμε εσωτερικό σπύρωμα χρησιμοποιώντας τους σπυροτόμους. Έχουμε λοιπόν εδώ τώρα, θα έχουμε ένα σετ που έχει από μη 4 έως μη 12 κολοαούζος για κατασκευή σπυρώματος. Αυτό είναι το μη 4, μη 5, μη 6, 8, 10, 12. Θα δείτε φίλοι μου ότι για κάθε νούμερο υπάρχουν 3 διαφορετικά κολοαούζα. Αυτό γιατί γίνεται. Τα 2 πρώτα, όπως βλέπετε στην οθόνη σας, έχουν πιο απαλό σπύρωμα στην αρχή. Για να ξεκινήσουμε με αυτό την κατασκευή του σπυρώματος. Και στη συνέχεια το 3ο κολοαούζο είναι αυτό που μπορεί να δημιουργήσει σπύρωμα μέχρι το βάθος της τρύπας. Πάνω στο κολοαούζο βλέπουμε και τις διαστάσεις του. Το συγκεκριμένο είναι μη 8, 1,25 βήμα. Εντάξει, αυτά είναι λεπτομέρειες λίγο πολύ απλοκές. Εγώ τώρα θέλω να σας παρουσιάσω, δεν θα σας δώσω όλες τις πληροφορίες για τα βήματα και όλα αυτά, απλά θα σας δείξω τη διαδικασία με την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα τέτοιο σετάκι. Προσέξτε να δείτε φίλοι μου. Στο μοντέλ που έχουμε δει σε βίντεο, υπήρχε, ενώ στο ένα έχει βίδες κανονικά που το κρατάνε, το άλλο όπως βλέπετε δεν έχει. Έχουμε λοιπόν τις βίδες για να τις τοποθετήσουμε, οι οποίες μπαίνουν εδώ, αλλά όπως βλέπετε από εκεί δεν είναι ανοιγμένη τρύπα. Πρέπει λοιπόν εμείς να ανοίξουμε την τρύπα για αυτές τις 2 βίδες που θέλουμε να βάλουμε, να ανοίξουμε την τρύπα και να δημιουργήσουμε το σπύρωμα για να μπορέσει να δουλέψει, να βιδώσει η βίδα. Βέβαια εδώ στο συγκεκριμένο μπορούμε να βάλουμε και παξιμάδι, απλά εγώ θα το κάνω περισσότερο για να σας δείξω τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε τα κολοαούζα. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν? Το πρώτο πρέπει να κάνουμε να ανοίξουμε την τρύπα, η οποία τρύπα αναλόγως με το τι κολαούζο θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Εδώ για παράδειγμα αυτό είναι βίδα 5 χιλιοστών, άρα θα χρησιμοποιήσουμε το κολαούζο μη 5 όπως λέγεται, σημαίνει διάμετρο 5 χιλιοστά. Για να μπορέσουμε όμως να ανοίξουμε σπύρωμα 5 χιλιοστά, θα πρέπει η αρχική τρύπα που θα γίνει το τρυπάνι να είναι μικρότερη. Υπάρχουν κάποιοι πίνακες που λένε πόσο μικρότερο πρέπει να είναι για κάθε τρύπα, για κάθε σπύρωμα που θέλουμε να ανοίξουμε, το τρυπάνι που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για την αρχική τρύπα. Δηλαδή για βίδα 5 χιλιοστών πρέπει να ξετρυπήσουμε με ένα τρυπάνι σύμφωνα με τους πίνακες 4,2 χιλιοστά. Ένας απλός εμπειρικός κανόνας είναι ότι πολλαπλασιάζουμε με 0,8, άρα 5 επί 0,8 είναι 5,840, δηλαδή βγαίνει 4 χιλιοστά. Σας είπα, αν δείτε πίνακες, 4,2. Τέλος πάντων, αυτές είναι λεπτομέρειες. Πρώτο βήμα. Θα πάρουμε και θα ανοίξουμε μια τρύπα με ένα τρυπάνι 4 χιλιοστά. 4,2 σας είπα είναι ακριβής οι πίνακες, τέτοιο δεν είχα εγώ. Τώρα με 4 χιλιοστά θα είμαστε μια χαρά. Εκείνο που πρέπει φίλοι μου να κάνουμε σε όλη τη διαδικασία με την οποία θα ανοίξουμε το σπύρωμα είναι να βάζουμε πάντα εντελώς κάθετα και το τρυπάνι αλλά και το κολαούζο. Μην πάει έτσι και έτσι, καταλαβαίνετε το, γιατί έτσι θα γίνει στραβό το σπύρωμα. Ωραία, όπως βλέπετε έχουμε τρυπήσει 4,2, 4. Παίρνουμε λοιπόν ένα από τα 2 πρώτα κολαούζα στα 5 χιλιοστά
Αυτή εδώ, φίλοι μου, είναι η μανέλα η οποία χρησιμοποιείται για να σφίξει το κολαούζο μέσα της. Μπαίνει το κολαούζο όπως θα δείτε εδώ και σφίγγοντας το κλείνει κατά αυτόν τον τρόπο και σφίγγει μια χαρά. Προσέξτε τώρα να δείτε. Το κολαούζο όταν το δουλεύουμε χρειάζεται κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Έναν τον είπαμε πριν, εντελώς κάθετα, ούτε έτσι ούτε έτσι. Δεύτερος, επειδή κόβοντας δημιουργεί γρέζα, κάθε μία στροφή που πάμε μπροστά, πάμε μισή πίσω να πετάμε τα γρέζια, να ξεκολλήσει, γιατί αλλιώς μπορεί να μας σφίξει μέσα το κολαούζο και να σπάζει. Τρίτον, χρειάζεται πάντα λίπανση. Ο σωστός κανόνας ποιος είναι? Στα μέταλλα που είναι παράδειγμα σαν το ατσάλι, το σίδερο κτλ. Χρειάζεται λάδι μηχανής. Στα μαλακά όπως τα αλουμίνια, πετρέλαιο. Εγώ για να είμαι ειλικρινής χρησιμοποιώ αντισκοριακό. Κάποιο μέσο λοιπόν λίπανσης. Ρίχνουμε λίγο και προσέξτε πως όλο το μυστικό είναι στην αρχή να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε στα ίσια. Πατάμε μέσα και στρίβουμε. Ωραία. Βλέπουμε ότι έχει αρχίσει και κόβει γρέζι. Πάμε τώρα και μία πίσω όπως σας είπα. Συνεχίζουμε πάλι μπρος. Μία πίσω. Να πετάει το γρέζι. Συνεχίζουμε. Πάμε πίσω. Συνεχίζουμε. Πίσω. Όπως βλέπετε έχει αρχίσει και βγαίνει από την άλλη. Ορίστε. Βλέπετε τα γρέζια πάνω. Το περνάω μία όλο. Και τώρα φίλοι μου, είμαστε έτοιμοι. Πάμε τώρα να βιδώσουμε τη βίδα. Βλέπουμε λοιπόν ότι πάει μια χαρά. Παρόλο που και η βίδα δεν ήταν και καινούργια, όπως είδατε είχε αρκετή σκουριά πάνω της. Εκεί. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο λοιπόν φίλοι μου, ανοίγουμε εσωτερικά σπυρώματα με το κολαούζο ή στα ελληνικά το σπυροτόμο. Σε κάποιο άλλο βίντεο θα δούμε πώς ανοίγουμε εξωτερικά σπυρώματα. Να είστε καλά. Γεια σας από τον Μαστοράκο.